συμβολισμού σε κάθε περίπτωση, να βλέπουμε σε αυτή την κατάσταση τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Δεν ξέρω πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε για την έκβαση αυτής της υπόθεσης. Εξακολουθώ να λέω, όπως λένε όλοι, ότι η κράτηση των δύο Ελλήνων αξιωματικών είναι μια σοβαρή υπόθεση, την οποία προσπαθεί η Τουρκία να την εκμεταλλευτεί πολιτικά. Όμως, αν μου επιτρέπετε, επειδή προχθές έδωσε μια συνέντευξη, την πρώτη προεκλογική συνέντευξη, ο Ερντογάν, είπε ένα πράγμα το οποίο αναιρεί, αν θέλετε, όλη του τους ισχυρισμούς των προηγούμενων ημερών. Βέβαια, διότι όταν γυρνάει και λέει και κάνει ευθέως πρόταση ότι κοιτάξτε να δείτε με τους 8 και τους 2 και να δούμε πώς θα γίνει ανταλλαγή, αυτόματα ο ισχυρισμός που έλεγε όλες τις προηγούμενες μέρες, όταν έλεγε η ελληνική πλευρά ότι κοιτάξτε να δείτε, ας πάνε, ας μας πείτε τι κάνανε, ένα γρήγορα η δικαιοσύνη, γιατί απλώς ξεφύγανε 10-15 μέτρα, και να το δούμε, θέματα τα οποία λυνόντουσαν στο παρελθόν με μια άλλη διαδικασία, γύρισε και έλεγε η τουρκική δικαιοσύνη και αυτό και θα τα δούμε, θα τα ψάξουμε και το... Αν λοιπόν ισχυρίζεται αυτό και συγχρόνως, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και συνέναξη της προεκλογικής περίοδου, κάνει αυτή την πρόταση, καταλαβαίνετε ότι ο ισχυρισμός μας στην αρχή, το ότι προσπαθεί να παίξει πολιτικά παιχνίδια και να έχει ένα χαρτί παραπάνω, επιβεβαιώνεται. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα, κύριε Πουλάκη. Αυτά τα πράγματα που μας λέτε τα γνωρίζουμε. Εμείς πρέπει να πατήσουμε σε μια ανάλυση. Ως κυβέρνηση νομίζω ότι έχουμε κάνει και... Δεν βλέπω να κάνετε και πολλά πράγματα. Όχι, το ότι είναι η μοναδική, αν θέλετε, περίπτωση σε διένεξε με την Τουρκία, όπου οι συμμαχίες που έχει δημιουργήσει η ελληνική κυβέρνηση και οι δηλώσεις από την Ευρώπη, από τους θεσμούς και από όλες τις χώρες και από την Αμερική είναι καταλήτης εναντίον της παρακράτησης και έτσι όπως γίνεται από την Τουρκία. Αλλά ότι... δεν έχει να καταλαβαίνει από αυτά ο Ερντογάν, κύριε Πουλάκη. Μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, εντάξει, κύριε Πουλάκη. Εντάξει, πότε τώρα όμως κρίνεται η κυβέρνηση το τι έχει κάνει. Και αν νομίζετε εσείς ότι μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω, το περιμένω είτε ως δημοσιογραφική ερώτηση. Μα δεν είναι θέμα ερώτησης, είναι θέμα πραγματικότητας. Ναι, και λέω λοιπόν. Η κυβέρνηση λοιπόν στην αρχή. Λέω λοιπόν το ότι η κυβέρνηση. Όχι, δεν είχε πάρει από την πρώτη μεριά. Μπορεί να θέλετε, κύριε οικονόμου, να ρίξετε και σε αυτό τον τομέα ότι φταίει η κυβέρνηση. Αλλά λέω το ότι η κυβέρνηση έχει κάνει όλες τις συμμαχίες και έχουμε δηλώσεις από θεσμούς όλες οι οποίες επιβεβαιώνουν και λένε ότι κακώς γίνεται και να τελειώσει η ιστορία των δύο Ελλήνων αξιωματικών. Και αν θέλουν εδώ με τους φίλους που συζητάμε να δούμε αν έπρεπε να κάνει κάτι ακόμα που δεν το έχει κάνει, ούτως ώστε σπίτω, για να μην παίζουμε και με τις ανθρώπινες ψυχές. Αν επιβεβαιώνονται και τα περί ομοιρίας, δηλαδή ο κύριος Καμένος, ακούσαμε χθες να λέει ότι εγώ επιβεβαιώθηκα που το έλεγα την πρώτη στιγμή. Πλησιάζουν πλέον 2 μήνες που οι δύο αξιωματικοί.